Δήμος της Τρίπολης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι 5 σχολεία της Τρίπολης θα είναι ανοιχτά το απόγευμα, έτσι ώστε όποιοι μαθητές των σχολείων αυτών θέλουν να πηγαίνουν το απόγευμα και να περνάνε όμορφα δημιουργικά σε αυτά τα συγκεκριμένα σχολεία, από εδώ και πέρα θα έχουν τη δυνατότητα. Πρόκειται για το 3ο Δημοτικό Σχολείο, το 4ο Δημοτικό Σχολείο, το 7ο, το 8ο και το 11ο, 12ο που στεγάζονται στα κτίρια της Ακαδημίας. Συγκεκριμένα αυτά τα σχολεία από τις 4 η ώρα και μετά θα είναι ανοιχτά, παρουσία φύλακα, γυμναστή και δασκάλων. Έτσι ώστε όποια παιδάκια θέλουν να πηγαίνουν στα σχολεία και να περνάνε δημιουργικά τις ώρες τους, θα μπορούν μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Τα παιδάκια που θα πηγαίνουν στα σχολεία που ανέφερα θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Θα τους δώσουμε λοιπόν στα σχολεία αυτά, θα μοιράσουμε μία υπεύθυνη δήλωση έτσι ώστε οι γονείς να συνεννούν ότι τα παιδιά θα περνάνε τις απογευματινές ώρες στα σχολεία. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι τα σχολεία είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά και το πρωί και το απόγευμα. Είναι ανοιχτά για να υποδεχόμαστε τα παιδιά και τα παιδιά να καταλάβουν ότι το σχολείο είναι το κέντρο, όχι μόνο για να αποκτούν γνώσεις, αλλά να κάνουν και άλλα πράγματα. Να μαθαίνουν για τη φύση, να μαθαίνουν για το περιβάλλον. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα, διότι θα υπάρχει και ένας γεωπόνος που θα επισκέπτεται τα σχολεία και θα δίνει στα παιδιά περιβαλλοντολογικές συμβουλές και τα παιδιά θα περνάνε τις ώρες τους δημιουργικά στα σχολεία αυτά. Εύχομαι να μπορέσουμε να ανοίξουμε και άλλα σχολεία κατά την πάροδο του χρόνου. Είναι πειραματικό, δεν το έχουμε ξανακάνει. Έχουμε συνοηθεί με τους διευθυντές και με την διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε να συντονιστούμε και το εγχείρημα να είναι επιτυχημένο. Και νομίζω ότι αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι για τις οικογένειες μία ανακούφιση, έτσι ώστε να στέλνουν τα παιδιά τους στους χώρους των σχολείων που μέχρι σήμερα, να πούμε, ήταν κλειστοί, τα σχολεία τα απογεύματα ήταν κλειστά, να τα στέλνουν εκεί, έτσι ώστε τα παιδάκια να μπορούν να περνάνε ευχάριστες ώρες.